Φτάνουμε ρε, ε, ωραία τα λες. Τι φτάσεις το ξυπνήσεις ποτέ. Μύκονο και Σαντορίνη σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Νομίζω αντί για φωτογραφίες μπορεί να κουβαλήσω κανένα καναπέ. Κάτι σίγουρα. Τέτοιο βλέπω. Σίγουρα θα κουβαλήσεις. Σίγουρα, τώρα. Σίγουρα. Και βαριέσαι το μεροκάματο, μωρέ. Τώρα εγώ εδώ υποτίθεται θα φωτογράφιζα. Δεν ξέρω τι. Αλλά εντάξει, μαμώ. Γυρνάμε εδώ στο Στενάκι με 3 εκατομμύρια τουρίστες. Το λέγω μπλε. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Τι ζήτησα, μια τυρόπιτα. Ένα μίλκο. Όχι εντάξει, όχι τυρόπιτα με μίλκο. Ένα καφεδάκι. Ε! Τι λες, να. Δεν είναι μαζί μου, τουρίστες είναι. Κυκλοφορεί με μια ρακέτα με ένα νούμερο για να μαζεύει τους τουρίστες. Άλλη φάση. Θέλω να μου πείτε τι τους έχουν κάνει και τι έχουν πιει και κάθονται στους 40 βαθμούς και βγάζουν και περιμένουν. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Στην έρημο. Κουάλα Λουμπούρ, 50 βαθμοί. Εδώ θα πεθάνω. Και τώρα να αναρωτιέμαι εγώ, ποιος είναι ο παράλογος. Πάμε στην παραλία μας, Κυριλέ, κάνουμε το μπανάκι μας, παίζουμε τη ρακέτα, γυρνάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να είμαστε σαν άνθρωποι. Και ο άλλος μου λέει ότι θα πάει γυμναστήριο. Γυμναστήριο. Είναι δυνατόν, έχουμε ξυπνήσει από τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει από τις 5.30 ώρα το πρωί. Για να έρθουμε εδώ πέρα. Τι γυμναστήριο, ρε φίλε. Ποιος είναι ο παράλογος, εγώ ή αυτός που πάει γυμναστήριο, στη Μύκονο. Όντως τώρα, στη Μύκονο γυμναστήριο. Πάμε ρε, πάμε. Hey, ρε. Είσαι εδώ. Ζόμπι απόκαλυψη, πάνε όλοι. Πάει και Μύκονος, Μύκονος.